εγώ από την αγιά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Δήμο Περιστερίου που κάθε χρόνο με τιμά που θα με φιλοξενεί σε αυτόν τον όμορφο χώρο με τις ζεστές αυτές καμπυλές και που πάντοτε υπάρχει το ενδιαφέρον για να προσεγγίσουμε μαζί και να ξεπλήξουμε το πέμπτο της άρρωστης αλλεργολογίας και των αλλεργικών νοσημάτων που πάρα πολλές φορές ακόμη και έμπειροι, ακόμη και γιατροί κάνουν λάθη ή δεν το γνωρίζουμε. Και να προσπαθήσουμε και με απλά λόγια να ξεπλήξουμε λοιπόν αυτό το πέμπτο μυστηρίο και να γίνουμε πιο κατανοητοί. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα αυτά τα άτομα τα οποία συμβράμουν στο να έχουν επιτυχία αυτές τις εκδηλώσεις, τόσο η δικιά μου σήμερα την παρουσία, όσο και των υπολείπων εκλεκτών συναδέλφων. Και πραγματικά είναι εξαιρετική η δουλειά που κάνουν όλοι αυτοί, οι οποίοι είναι κάποιες φορές αφανείς ήρωες. Επίσης, θα πάρω το στέλνο όσον αφορά στο βιογραφικό, ότι πλέον είμαι και μέχρι καλές περιστατικές στην Ευρώπη και ότι είμαι και ο συγγραφέας για τις κατευθύνσεις οδηγίες ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα. Που όπως θα δείξουμε πλέον μετά, είναι και η βασική λύση για προβλήματα όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα και το αλλεργικό άσθημα. Εννοείται, εννοείται. Και πλέον υπάρχει και το site, το οποίο το μπορεί να ενημερωθεί, το αλλεργιολόγο.gr, με ένα λάμδα, γράφεται. Οπότε κάτι μπορεί για οποιοδήποτε να παίρνει πληροφορίες. Σήμερα λοιπόν, αφού κλείνουμε με τις ευχαριστίες και φυσικά να ευχαριστήσω πάνω από όλους εσάς, όλους που έχετε αφήσει τις δουλειές σας, τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας για να έρθετε εδώ πέρα, θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε σήμερα για κάποια βασικά πράγματα, όπως είναι ας πούμε για το τι είναι αλλεργία. Θα μιλήσουμε για τις αλλεργίες της άνοιξης και ακολούθως για τις θεραπείες των αλλεργιών στη σύγχρονη εποχή. Στο τέλος φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και να λύσουμε τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε. Ίσως να είναι πιο εύκολο έτσι, νομίζω. Ωραία, μια χαρά. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε και να θέσετε ό,τι απορίες έχετε. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν να πούμε για την αλλεργία. Αλλεργία, θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι το εξής. Όπως κανείς όταν θα πάει να δει μια ταινία στο σινεμά και ξαφνικά του παρουσιάζεται ένα άλλο έργο από αυτό που έχει σκεφτεί να δει και βρίσκεται προεκπλήξεως, έτσι είναι και η αλλεργία. Αλλεργία είναι ελληνική λέξη και σημαίνει άλλο έργο. Και αυτό γιατί. Γιατί έχουμε έναν αμυντικό μηχανισμό μέσα μας που είναι το ανοσοποιητικό σύστημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την άμυνα του οργανισμού μας και για να σκοτώνει μικρόβια. Κάποιες φορές όμως πράττει άλλο έργο από αυτό που είναι τεταγμένο να πράξει, με σκοπό λοιπόν αντί να αναγνωρίζει κάποιες φυσιολογικές ουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και να είναι προστιμικές προς τον οργανισμό μας, δυστυχώς τις αναγνωρίζει σαν εχθρικές και κάνει άλλο έργο από αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Οπότε λοιπόν αναγνωρίζει ουσίες όπως είναι η σκόνη, όπως είναι η υγεία των λιμιδιών. Όπως μπορεί να είναι ξέρω εγώ, τα επιτήρια, δηλαδή οι ουσίες που έχουν πάνω στο τρίγωμα, οι γάτες ή οι σκύλοι, ή ξέρω μπορεί να είναι τα καραρίνια, τα παπαγάλια, οτιδήποτε. Και εκεί πέρα πρέπει να αναπτύσσει συμπτώματα, να εμφανίσει συμπτώματα, σαν να ήταν ας πούμε για παράδειγμα κρυωμένος ή σαν να έχει συμπτώματα όπως είναι ο βήκας, τα φτερνίσματα, κατανοεί, το κούκομα. Άρα λοιπόν, έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει αλλεργία, που πρακτικά είναι μια μεγαλύτερη απάντηση, μια υπερβολική απάντηση του νοσοποιητικού μας συστήματος απέναντι σε ουσίες που φυσιολογικά υπάρχουν στην φύση και στο περιβάλλον μας. Θα δώσουμε δύο-τρεις ορισμούς, ίσα-ίσα για να διευκολύνουμε την κουβέντα μας, γιατί καλό είναι να καταλάβουμε κάποια πράγματα που κάθε φορά, κάθε χρόνο θα βάζουμε και ένα λιθαράκι επιπλέον, ούτως ώστε κάποια στιγμή να καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα αυτά που θα σας λένε οι ειδικοί, εμείς δηλαδή, όπου έτσι μαζί σε αυτό θα είμαστε συνεργάτες στη θεραπεία σας. Και γιατί βοηθώντας εμάς να καταλάβουμε τι έχετε, μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε εσάς στο να μην έχετε πια τα συμπτώματα για τα οποία έχετε έρθει σε εμάς. Έτσι λοιπόν θα κλείνει όμορφο ο κύκλος. Ή οφείλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλεργιογόνο λοιπόν είναι μια ουσία που φυσιολογικά υπάρχει στη φύση και που μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες. Αντίσωμα ή ανοσοσφαιρίνη, και θα κουβεντιάσουμε πολύ για την ανοσοσφαιρίνη ε, που ίσως ορισμένοι να το ξέρουμε και βλέπω ορισμένους να γράφουν καταφατικά. Είναι μια ουσία, μια πρωτεΐνη που παράγει από τον οργανισμό μας, η οποία είναι υπεύθυνη για να πηγαίνει να σκοτώνει τα μικρόβια ή οποιαδήποτε ουσία στην οποία εμείς είμαστε αλλεργικοί. Είναι δηλαδή ο μεσάζοντας, ο οποίος θα πάει και θα δημιουργήσει τα συμπτώματα της αλλεργίας. Άρα λοιπόν ο οργανισμός μας θα αναγνωρίσει αυτές τις ουσίες από το περιβάλλον, που ονομάζεται αλλεργιογόνα και που αυτές τις αναγνωρίσεις ανεχθρικές θα παράγει ανοσοσφαιρίνες ε
οι οποίες αυτές θα προκαλέσουν τα συμπτώματα σαν να εμείς είμαστε άρρωστοι. Πόσο συνδέσεις όμως είναι οι αλλεργίες, γιατί πολύ λόγο ίσως γίνεται. Και αυτή είναι η εποχή μας, έτσι, είναι η εποχή της άνοιξης. Γενικότερα ο ένας στους τρεις συνανθρώπους μας, ο ένας στους τρεις μας, δηλαδή το 1/3 και από εδώ, και εγώ είμαι σε αυτούς, είμαστε αλλεργικοί. Και αν δεν έχει φανεί, θα φανεί κάποια στιγμή. Και εξηγούμε. Αν κάποιος είναι αλλεργικός, για παράδειγμα, στην ειδική καρύδα, και δεν έχει ποτέ στη ζωή την ειδική καρύδα, θα ισχυρίζεται και θα παίρνει όπλο ότι δεν είναι αλλεργικός. Γιατί πραγματικά δεν έχει έρθει σε επαφή με αυτήν την ουσία. Αν σου όμως την καραϊδική που τρώνε μόνο καρύδες και την τρώγανε, θα έχει πρόβλημα επιβίωσης εκεί πέρα. Άρα λοιπόν η αλλεργία είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα μας και μετά θα μιλήσουμε και για την υγειονομικότητα πιο μετά. Και θα δούμε ότι όλοι μας κάποια στιγμή θα αναπτύξουμε ίσως κάποια μορφή αλλεργίας. Κάποιος μπορεί να εμφανίσει έξεμα, κάποιος μπορεί να εμφανίσει κλήρωση, κάποιος θα έχει μια φαρμακευτική ρινίτιδα, κάποιος θα έχει μια φαρμακευτική αλλεργία, κάποιος μπορεί να έχει άσθμα. Κάποια μορφή αλλεργίας όμως μπορεί να εμφανίσει κάποιος. Και αυτό τίνει συνεχώς να αυξάνει όλο και περισσότερο. Και σε αυτό έχει να κάνει με το δυτικό τρόπο ζωής, όπου έχουμε αρχίσει και φεύγουμε λιγάκι από την γνωστή κατάσταση κοντά στη φύση. Και έχουμε κλειστεί όλοι μέσα στα πουλιδελή ή όχι αυτοκίνητα, μέσα στα σπίτια μας και είμαστε λιγότερο σε επαφή με τη φύση. Και βέβαια, αυτό το κομμάτι που είναι η αποστήρωση. Σχεδόν τα σπίτια είναι κλίβανη. Έχουμε απίστευτα περιπατικά που εξοντώνουν και τα πιο αθώα μικρόβια. Αυτό όμως κρύβει ένα πρόβλημα. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι υπεύθυνο να αναγνωρίζει κάποιες ουσίες, οι οποίες είναι τα μικρόβια συνήθως. Αν δεν έχει μικρόβια, τότε αυτό το ανασυρωτικό σύστημα κάθεται ήρεμο και κάτι πρέπει να κάνει. Αργεί να μην τρυπάσει τη κακία, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόλογοι. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή αρχίζει και αναγνωρίζει αυτές τις ουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και αρχίζει και τις αντιμετωπίζει αυτές ως εχθρικές. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν γνωστά παραδείγματα όπως είναι της Ανατολικής Γερμανίας, όπου στο παρελθόν, πριν την πτώση του τείχους του Βερολίνου και γενικότερα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, η Ανατολική Γερμανία δεν είχε σχεδόν καθόλου αλλεργίες, ήταν κάτω από 2%. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 22%. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουν ασπαστεί ένα τελείως θετικό τρόπο ζωής, που δεν είχαν πλέον, και το δεύτερο έχει να κάνει με την δημιουργία περισσότερων αυτοκινήτων. Έχει φανεί ότι τα μικροσωματίδια, τόσο από την καύση των μηχανών εσωτερικής καύσης, όσο και από τα μικροσωματίδια που απελευθερώνονται από τα λάστιχα, εμπλέκονται στην διαδικασία δημιουργίας αλλεργικής λύτας και αλλεργικού άσθηματος. Οπότε λοιπόν έχουμε και αυτό το κομμάτι της αποστήρωσης. Και ένα άλλο γνωστό παράδειγμα είναι με την περίπτωση στους Αθήκανους, όπου πολύ δύσκολα θα βρούμε Αθήκανο ο οποίος θα έχει μια μορφή αλλεργίας. Είναι εξαιρετικά σπάνιο. Γι' αυτό έχει να κάνει σωστά με τον τρόπο ζωής τους. Πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε μερικές από τις πιο γνωστές αλλεργίες που θα δούμε τώρα και αυτή την εποχή της άνοιξης και προς το καλοκαίρι, όπου σιγά σιγά θα μπούμε. Θα κουβεντιάσουμε λοιπόν για την κνίδωση. Η κνίδωση, η οποία είναι μια ελληνική λέξη και είναι τη λέξη κνίδα, που σημαίνει τσουκνίδα στα αρχαία ελληνικά, γιατί ουσιαστικά τα συμπτώματα που θα εμφανιστούν είναι τα ίδια με την επαφή που θα έχουμε εμείς με αυτό το φυτό. Όπως μπορούμε να χτυπήσουμε εμείς την τσουκνίδα και θα εμφανιστούν εκεί πέρα κάποιες καρούλες, πετάλες, καντήλες και πιο επιστημονικά κομφί που τους λέμε εμείς. Όπου είναι κάποια μικρά τσουγκωματάκια τα οποία δημιουργούν έναν άγριφο στην επιφάνεια του δέρματος με συνοδό πνισμό, φαγούρα δηλαδή. Έτσι. Και επίσης θα έχουν και μια ερυθρότητα, κοκκίνισμα. Αυτό λοιπόν, πολύ κομφί μαζί, όπως λέτε στο συγκεκριμένο αυτό παλικάρι, ίσως να μην φαίνεται πολύ καλά, ωστόσο όμως είναι η πλάτη ενός νεαρού άντρα, είναι γύρω στα 35 αυτό το παλικάρι. Αυτό ο ασθενής έχει κνίδωση εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι με 9 αντισταθμικά την ημέρα και κορτιζόνη, όπου βλέπετε ότι ορισμένα σημεία ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν αυτό που λέμε πλάκες. Αυτή η καθημερινότητα του ανθρώπου πραγματικά είναι δραματική και έχει φανεί από μελέτες. Ήταν και ένα κομμάτι στο αντικείμενο της διαδοχής μου για το ψυχολογικό στρες που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, όπου έχει φανεί εν τέλει ότι είναι τόσο τραγικό, όπου φτάνει να ομοιάζει η κατάσταση του στρες που βιώνουν με αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι ασθενείς που περιμένουν σε εγχείρηση bypass να γίνει σε αυτούς. Άρα λοιπόν είναι για μια δύσκολη κατάσταση. Το χαρακτηριστικό που έχει επίσης αυτό το εξάνθημα είναι ότι ξαφνικά εμφανίζεται και ξαφνικά εξαφανίζεται. Σαν με μαγικό τρόπο να σημαίνει αυτό το πράγμα.
Ενώ μπορεί μέσα στο 24ωρο να βλέπουμε, όπως εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση, να έχουμε εδώ πέρα αυτούς τους κομφούς, μπορεί μετά από 3 ώρες να έχουμε εξαφανιστεί αυτός εδώ ο κομφός και να έχει εμφανιστεί εδώ ή πιο κάτω. Έχει αυτό που λέμε δηλαδή ένα μεταναστευτικό χαρακτήρα, το οποίο μέσα στο 24ωρο αυτό αλλάζει θέσεις. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές εμείς αυτό που λέμε, κάποιες φορές να παίρνει τηλέφωνο κάποιος στο τηλέφωνο και του λέω «ΟΚ, κύκλωσέ το με ένα στυλό και δες το μετά από μία ημέρα θα έχει εξαφανιστεί από εκεί». Γιατί αν έχει εξαφανιστεί, έχουμε διάγνωση, έχουμε κλήρωση. Φυσικά βέβαια, αλλιώς είναι να το πιάσει, να το δει στο εξάγημα, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται γι' αυτό. Αν ο άλλος είναι στην αμοργό, δεν είναι τόσο εύκολο να σου έρθει. Αυτή λοιπόν η κλήρωση έχει πολλές κατηγορίες. Αυτό που θέλω πρώτο να διαχωρίσουμε είναι ότι χωρίζεται στην οξία και στη χρόνια κλήρωση. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο χρόνο εμφανίζονται τα συμπτώματα. Αν λοιπόν τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται μέχρι 1,5 μήνα, δηλαδή έχει κάποιος εξαφήματα τέτοια για 1,5 μήνα, τότε ονομάζεται οξία κλήρωση. Μετά την έλευση των 6 εβδομάδων, το 1,5 μήνα δηλαδή, τότε πλέον μιλάμε για χρόνια κλήρωση και εκεί πέρα χρειάζεται πολύ πιο εξειδικευμένη διερεύνηση από τον ειδικό αλλεργιολόγο ή τον δερματολόγο. Και από εκεί και πέρα η χρόνια κλήρωση, γιατί η οξία κλήρωση είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά εύκολο να το διαχειριστεί. Εγώ είμαι ειδικό ότι θα κρατήσει λίγο χρονικό διάστημα. Η χρόνια κλήρωση όμως έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Και κυρίως έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες όπως είναι ο δερμογραφισμός και η κλήρωση εξήγου. Και αυτό γιατί, το αναγνωρίσατε, ο δερμογραφισμός είναι αυτό που είχε η λεγόμενη Αγία Αθανασία από το Εγάλιο, την όρημη ίσως. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη λοιπόν ασθενής είχε το εξής, είχε δερμογραφισμό. Ο δερμογραφισμός, ο οποίος σημαίνει σαν να μπορώ να γράψω στο δέρμα και το βλέπετε αυτό εδώ πέρα, τι γίνεται. Αν πάρω εγώ ένα αντικείμενο, αυλή, να μην είναι αιχμηρό λέει και τον κόψω, δεν θα πάρω ένα μαχαίρι, αλλά πάρω το πίσω μέσω από ένα στυλό. Και πάω εγώ και χαράξω σε αυτά κάποια σημεία, τότε η πίεση εγώ που θα ασκήσω σε εκείνο το σημείο θα εμφανίσει μια αντίδραση στο δέρμα, σαν να υπάρχει ένας κομφός, μόνο που επειδή εγώ θα έχω ασκήσει συγκεκριμένα πίεση σε ορισμένα σημεία, θα έχει τη μορφή μιας γραμμής. Οπότε λοιπόν θα εκδηλωθεί σαν σε γράμματα. Έτσι λοιπόν η συγκεκριμένη αυτό που έκανε, ήταν κάτι πολύ απλό. Έβαζε κάποιον συνεργάτη της, χάραζε μπροστά της το ξεχωριστό Χριστός άνθρωπε αγάπα, τη έγραφε εκεί. Μετά από δεν έδειχνε το στήθο του κούστο τη συνεργάτη τη, η οποία φυσικά δεν είχε τίποτα εκείνη τη στιγμή, και έλεγε δύο φορές και προσευχούλε, μετά από 10 λεπτά εμφανιζόταν αυτά που είχε εκείνη χαράξει. Και έλεγε ότι εμφανίστηκε ο Θεός επάνω της. Φυσικά βέβαια, επειδή υπάρχει και ένα στο πλήμα σχετικά αστείο, που υπόθηκε στο δικαστήριο, είναι ότι τη ρωτήσανε, μα είναι ανορθόγραφα αυτά. Και μάλιστα είχε πει ότι μα και η Παναγία ήταν ανορθόγραφη. Λοιπόν, φυσικά αυτό δεν είναι κανείς άγιος, έτσι το έχει πάρα πολλοί κόσμος. Το δερμογραφισμό τον βλέπω καθημερινά και εγώ στο γιατρό, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι τον βλέπουν που τα αντικρίζουμε. Πλέον γνωρίζουμε τι είναι αυτό, τότε ίσως δεν το γνωρίζαμε ή δεν υπήρχαν και αλλεργολόγοι, γιατί η συγκεκριμένη έδρασε σε δεκαετία του 70 και του 80. Όπου σαφέστατα και οι ειδικοί και οι αλλεργολόγοι τότε ήταν ελάχιστοι, σήμερα δηλαδή με τα ζώρια φτάνουν μαζί με τους τριγυβόμενους στα 120 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε λοιπόν είναι κάπως πιο εξειδικευμένο το θέμα. Το δερμογραφισμό όμως μπορεί να τον έχει οποιοδήποτε άνθρωπος και συνήθως συσχετίστηκε με τα προβλήματα του θυροειδούς. Ο ένας στους 4 που είχε πρόβλημα θυροειδή θα εμφανίσει και δερμογραφισμό. Και αυτό γιατί. Γιατί όπως την θυροειδοπάθεια θα δημιουργούνται κάποια αυτοαντισώματα εναντίον του θυροειδούς, έτσι δημιουργούνται και κάποια αντισώματα εναντίον συστατικών της επιφάνειας των κυττάρων του δέρματος, όπου ονομάζονται τα κύτταρα αυτά μαστοκύτταρα. Τα οποία αυτά τα μαστοκύτταρα είναι κάποια κυτταράκια στην επιφάνεια του δέρματος, τα οποία ενεργοποιούνται από αυτά τα αντισώματα που λέγαμε και πριν μέσα, ανοίγουν και βγάζουν από μέσα μια ουσία που λέγεται ισταμίνη. Γι' αυτόν τον λόγο κυρίως δίνουμε και εμείς τα αντισταμινικά. Έτσι βλέπετε λοιπόν ότι κατανοώντας και κάποια πράγματα, μπορούμε και εμείς να συνεργαστούμε στο να τους κάνουμε περισσότερο καλό. Ένα δεύτερο παράδειγμα κλήρωσης είναι η κλήρωση εκ ψύχους. Την κλήρωση εκ ψύχους τη βλέπουμε κυρίως εμείς, παρόλο που λέμε ψύχους, τη βλέπουμε περισσότερο το καλοκαίρι. Και αυτό γιατί. Γιατί είπαμε ότι υπάρχουν στην επιφάνεια του δέρματος κάποια κύτταρα που λέγονται μαστοκύτταρα, τα οποία στην προηγούμενη περίπτωση αυτά ερεθιζόντουσαν με την άσκηση της πίεσης. Αυτά όμως μπορούν να ερεθιστούν και με άλλους παράγοντες,
ένας των οποίων είναι και το ψύχος και για την ακρίβεια η μεταβολή της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος, ας πούμε, όπως εδώ πέρα η παρέα αυτή με τα παιδιά, τα οποία βουτάνε στη θάλασσα, ή όπως εδώ πέρα που έχουμε βάλει στο ιατρείο ένα παγάκι πάνω στο δέρμα, ένα παγάκι εδώ πέρα, το οποίο έχουμε ακουμπήσει, τι γίνεται. Η μεταβολή της θερμοκρασίας πάνω στα κύτταρα, τα οποία θα παγώσουν και μετά όταν θα το βγάλουν θα αρχίσουν να επαναθερμαίνονται, τότε αυτή είναι η κατάσταση που θα ενεργοποιήσει αυτά τα κύτταρα, με αποτέλεσμα να ανοίξουν, να βγάλουν την ισταμίνη και να εμφανίσουν συμπτώματα της κλείδωσης. Αυτό το λέμε και κλείδωση ψύχους, ότι είναι αυτό το πράγμα. Φυσικά μπορούμε να το δούμε αν κάνει πάλι το χειμώνα και για σκι και πλέον τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε να το βλέπουμε και στην Ελλάδα, γιατί μια και πρώτη περισσότερο εμεί το βλέπαμε στη θάλασσα που περισσότερο πηγαίνουν στη θάλασσα. Τώρα που πλέον πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια και για σκι, έχουμε αρχίσει και το βλέπουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το κυρίαρχο πρόβλημα δημιουργείται όταν έχουμε πολύ απότομες αναλλαγές θερμοκρασίας. Γι' αυτό είπαμε να κουβεντιάσουμε και λίγο για τα πράγματα που μπορεί να δούμε τώρα στο καλοκαίρι που έρχεται. Γιατί εάν πάει κανείς και κάνει ηλιοθεραπεία και αυξήσει πολύ θερμοκρασία του σώματος του, του τέρματός του, και αμέσως πάει να κάνει μια απότομη βουτιά, τότε η μεταβολή της θερμοκρασίας είναι ακραία και πολύ μεγάλη. Οπότε τότε υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί αυτό το σύμπτωμα. Και αν παραμείνουμε στο κομμάτι της κλείδωσης, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλά τι γίνεται. Κάποιες φορές, αν είναι μαζική η απελευθέρωση της ισταμίνης από όλο το σώμα, τότε υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μέχρι και ένα αναφυλακτικό σοκ. Είναι σχετικά πιο σπάνιο και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς πριν, αν δηλαδή δούμε ότι αυτό σιγά σιγά συμβαίνει, δηλαδή πάμε στα πρώτα μπάνια και μπαίνοντας στη θάλασσα δούμε ότι αρχίζουν και βγάλουν εξαθήματα, τότε ναι, θα πρέπει να θορυβηθούμε και θα πρέπει να το ελέγξουμε και να κάνουμε το λεγόμενο τεστ πάγου. Το τεστ πάγου είναι πρακτικά κάτι σαν και αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι μια προκειμένη μορφή του, όπου εμείς βάζουμε κάποιες συγκεκριμένες θερμοκρασίες από κάποια, ας το πούμε, παγωμένα φυαλίδια και ελέγχουμε σε πόσο χρόνο αυτό συμβαίνει και αν είναι επικίνδυνο για τον ασθενή να πει στη θάλασσα ή όχι. Φυσικά υπάρχουν και άλλες μορφές κλείδωσης και ακόμα πιο παράξενες. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που κανείς δεν μπορεί να έρθει σε επαφή ούτε καν με το νερό, γιατί το νερό είναι που προκαλεί την αλλεργία. Αλλά φανταστείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, να παίζουν μπουγέλο τα παιδιά στο σχολείο, να έχει κλείδωση ψύχους και να μπουγελώσει ένα παιδί το άλλο. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε εκ των προτέρων και έτσι να είμαστε κι εμείς πιο ήσυχοι. Όμως, πόσο καιρό βαστάει αυτή η χρόνια κλείδωση και για ποιο λόγο κουβεντιάζουμε κυρίως για αυτήν. Γιατί δεν φτάνει που είναι έτσι αρκετά μεγάλη ψυχολογική πίεση που ασκείται στους ασθενείς, δεν φτάνει που τα εξαρτήματά τους αναγκάζουν να μην έχουν μια καθημερινότητα έτσι όπως θα μπορούσαν να έχουν. Το πρόβλημα είναι ότι το 5% θα αποχωρήσουν στους 6 μήνες, αλλά να μείνει άλλο ένα 5% και μετά τους 6 μήνες. Οπότε πλέον μιλάμε για μια αρκετά χρόνια κατάσταση. Και από αυτούς ένα 20% θα υποχωρήσει μέσα στα πρώτα 3 χρόνια, αν δεν έχει ξεκινήσει, που σημαίνει ότι 50% 70%, πάνω από άλλο ένα 30% θα συνεχίσει και μετά την τριετία. Από το 30% αυτό, το 20% θα αποχωρήσει στην πενταετία. Και απομένει ένα 10% το οποίο θα συνεχίσει μετά τα 5 χρόνια, εκ των οποίων ένα 8% θα παραμείνει και για πάνω από 25 χρόνια. Φανταστείτε το παλικάρι αυτό προηγουμένως, ο οποίος έχει κάνει εκδήλωση, να το έχει αυτό για πάνω από 25 χρόνια. Και υπάρχουν και ασθενείς βέβαια που μπορούν να φτάσουν και στα 50 χρόνια. Οπότε είναι μια κατάσταση η οποία είναι λίγο δραματική για τους ανθρώπους. Το ευτύχημα είναι ότι βέβαια πλέον αυτοί θεραπεύονται. Και αυτό θεραπεύεται χρησιμοποιώντας σε πρώτη φάση τα αντισταμινικά. Και εδώ πέρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, δεν μου επιτρέπεται να πω ονομασίες φαρμάκων. Ωστόσο υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία είναι τα πρώτη γενιά, είναι τα παλιότερα τα οποία χρησιμοποιούσαμε, τα οποία αυτά τουλάχιστον στα παιδιά υπάρχει οδηγία ευρωπαϊκή από το 2010 να μην τα χρησιμοποιούμε. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα. Και αυτό γιατί περνάνε το λεγόμενο αιματοκεφαλικό φραγμό, που σημαίνει ότι περνάνε στον εγκέφαλο. Γι' αυτό δεν το θέλουμε. Φυσικά η επιστήμη εξελίσσεται. Μπορεί μετά από 5 χρόνια να βγει και να διαψεύει αυτά που δίνουμε τώρα, γιατί αντίστοιχα και η επιστήμη έχει τώρα και διαψεύει αυτά που δίνουμε πριν από 5 χρόνια. Έτσι. Ωστόσο, αν κανείς θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανανεωμένη τουλάχιστον σκέψη και να θέλει να σέβεται και τον εαυτό του αλλά και τους ασθενείς του, θα πρέπει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι να το έχουμε κατά νου. Οπότε, αρχικά εμείς μπορούμε να δώσουμε ένα αντισταμινικό το οποίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να το τετραπλασιάσουμε τη δόση. Αυτό σας είπα αρχικά ότι εκείνος ο ασθενής έπαιρνε 9 χάπια την ημέρα. Φυσικά αυτός ο ασθενής, άκουσα το σχόλιο, κοιμότανε, όντως είχε αρκετή ευμηλία. Γνωρίζουμε παραδείγματα αντισταμινικών. Πιθανόν να θυμάστε, γι' αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή και γι' αυτό καλό είναι τα φάρμακα να τα παίρνουμε πάντοτε με ιατρική οδηγία.
Μην ξεχνάμε το κοριτσάκι το οποίο πήγε τώρα στη Ρώμη πρόσφατα, πριν από 2 μήνες, για την εκπαιδευτική εκδρομή. Και δυστυχώς, ενώ αρχικά είχε υποθεί ότι είχε αυτοκτονήσει και τελικά δωρήσαν τα οργανά του στην Ιταλία. Τελικά δεν συνέβη αυτό το πράγμα, ήταν συνδυασμός αντισταμικών με αλκοόλ. Όπου έκανε τις αισθήσεις του και έπεσε τον μπαλκόνι, έτσι. Θέλει προσοχή. Δεν σημαίνει το γεγονός ότι παίρνουμε πολύ εύκολα τα φάρμακα και έχουμε εύκολη πρόσβαση σε αυτά, ότι είναι και ασφαλές πάντοτε να τα παίρνουμε αυτά. Χρειάζεται μια συγκεκριμένη καθοδήγηση. Αυτό σας είπα, ο σκοπός είναι να μάθετε εσείς κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα μοιραστούμε για να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή την καθημερινότητά μας. Βέβαια, πλέον υπάρχουν και κάποια άλλα πιο σύγχρονα εργαλεία στη φαρέτρα των γιατρών σήμερα, όπως είναι η ομαλιζουμάπη, το προσχολή και το μοντελουκάστη. Είναι κάποια, η ομαλιζουμάπη είναι ένα ειδικό εμβόλιο, το οποίο, όπως θα δούμε εδώ πέρα, θα δούμε τον ασθενή αυτόν ο οποίος ήταν τόσα χρόνια με αυτήν εδώ την εικόνα, στις 48 ώρες να γίνεται έτσι. Ή αντίστοιχα αυτός ο ασθενής, ο οποίος είναι ένας δίτης, ο οποίος φανταστείτε τα κιόλα. Γιατί φορούσε τη στολή του δίτη, οπότε η φόρμα ασκούσε πίεση. Έπεφτε στη θάλασσα, έχετε μεταβολή της θερμοκρασίας, έκανε και γύρω σε υψίλους. Οπότε τα κιόλα. Ο συγκεκριμένος λοιπόν βλέπετε εδώ πέρα μέσα σε 48 ώρες πως από έτσι που είναι τα εξαρτήματα μπορεί να γίνει έτσι. Ευτυχώς πλέον σήμερα έχει προχωρήσει αρκετά η επιστήμη και μας δίνει αρκετές δυνατότητες. Πιθανόν να μην φαίνεται καλά για να πω ότι και οι δύο αν δείτε φοράνε τέτοια ρούχα. Αν τους προσέξετε θα δείτε από κοντά βέβαια ότι φοράνε ακόμη και τέτοια ρούχα. Δεν έχουν πολλά να αλλάξουν. Γι' αυτό είπα ότι μέσα σε 48 ώρες θεραπεύεται. Φυσικά αυτό βέβαια χρειάζεται να συνεχίζεται η αγωγή. Γιατί είπαμε ότι είναι μια κατάσταση που βαστάει με χρόνια κατάσταση, χρειάζεται ένα μήνα κάποιες χορηγήσεις από αυτά τα ειδικά εμβόλια. Ωστόσο όμως, γι' αυτό και μου αρέσει να επαναλαμβάνω αυτό που λέμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις. Δηλαδή να βάλεις εσύ αυτές τις προδιαγραφές, αυτές τις προϋποθέσεις για να δώσεις στον συνάνθρωπό σου και στον ασθενή σου τις καλύτερες προδιαγραφές για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και περνάμε μετά λιγάκι στο αναπνευστικό. Κάτι το οποίο ταλανίζει αρκετούς από εμάς, και εγώ είμαι ένας πρώην αλλεργικός, ο οποίος και εγώ είχα αλλεργική μύτα και αλλεργικό άσθημα. Και να ξεκινήσουμε με το ρινίκυλα που θα πούμε και να πούμε ότι η μύτη που χαρακτηρίζει κάθε πρόσωπο, κάθε άνθρωπο, είτε ωραία είτε άσχημη, πάντοτε μας χαρακτηρίζει. Και είναι ένα εργαλείο, το οποίο είναι ένα όργανο, το οποίο χρειάζεται για να μπαίνει ο αέρας μέσα στους πνεύμονες, αλλά πριν φτάσει στους πνεύμονες πρέπει να φιλτραριστεί, να καθαριστεί, να εφυγραθεί, να πάρει δηλαδή, την απαραίτητη υγρασία, ώστε να μην γίνει ξηρός και δημιουργήσει και ρεθίσει τον πνεύμονα και δημιουργηθεί βήκας. Και επίσης θα πρέπει να έχει και την κατάλληλη θερμοκρασία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί θα πούμε μετά εμείς για το άθλημα από άσκηση σε μια από τις επόμενες διαφάνειες, όπου χρειάζεται να έχει μια σωστή θερμοκρασία ο αέρας. Χρειάζεται να έχει θερμοκρασία 37 βαθμούς Κελσίου, αυτή του σώματος. Αν είναι παγωμένος ο αέρας, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκαλέσει βήκα. Ο οποίος μπορεί να είναι ερεθιστικός ο βήκας, ωστόσο όμως δεν πάβει να είναι ενοχλητικός και δεν πάβει σε κάποιους αθλητές να δημιουργεί και προβλήματα. Φυσικά έχει τη δυνατότητα η μύτη της όσφρησης, το ότι λειτουργεί και σαν ηχείο, οπότε γι' αυτό λέμε για την αντίχυση της φωνής, και φυσικά είναι ότι μικροφιλτράρει και καθαρίζει και το νερό που θα πάει μέσα. Ωστόσο όμως είναι ένα όργανο το οποίο έχει δύο όψεις. Δηλαδή, ενώ κάνει τόσα πολλά καλά, μπορεί να είναι και η πηγή πολλών προβλημάτων. Όπως ας πούμε για παράδειγμα να δημιουργηθούν τα συμπτώματα της ρινίτιδας. Και σε αυτή την περίπτωση, εδώ πέρα η ρινίτιδα δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια φλεγμονή μέσα στη μύτη. Αυτό σημαίνει η ρινίτιδα. Τα οποία μπορεί να έχουμε εμείς την καταρροή, το να βγαίνουν δηλαδή οι φλέγες, οι μίξεις που λέει ο απλός λαός, προς τα έξω, ή μπορεί να έχουμε την οπίστια καταρροή, η οποία πηγαίνει πίσω προς το ρινοφάριγγα. Και γι' αυτό συνήθως βλέπουμε και στα μικρά παιδάκια αυτό το πρώτο μισάωρο που θα ξαπλώσουν ή το πρωί που θα σηκωθούν, όπου κάνουν ένα σαν καθάρισμα λαιμού ή έντονο βήκα. Κάνουν αυτό το. Αυτό λοιπόν είναι λόγω της οπίστιας καταρροής, γιατί ανατομικά, όπως ξαπλώνουμε προς τα πίσω, οι βλένες πηγαίνουν προς το ρινοφάριγγα και έτσι κάνουν τον αντιδραστικό βήκα που είπατε προηγουμένως. Φυσικά μπορούν να έχουν τους πιταγμούς, τα θερμίσματα δηλαδή, που λέει όλος ο κόσμος, και φυσικά το μπούκωμα, τη δυναμική συμφόρηση και τον κλεισμό, τη φαγούρα τη μύτη. Σε κάποιου άλλου αλλεργικού ασθενεί μπορεί να είναι και φαγούρα στον ουρανίσκο. Και πολλέ φορέ βάζουν τη γλώσσα του για να ξύσουν όσο μπορούν εκεί πέρα τον ουρανίσκο, γιατί του ενοχλεί ιδιαίτερα. Συνήθω η ρινίτιδα μπορεί να διαρκήσει λίγε μέρε και από εκεί και πέρα βέβαια το πόσο έντονα είναι τα συμπτώματα ή πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί
έχει να κάνει με το αν είναι μια διαλείπουσα αρνητήρια ή αν είναι μια χρόνια αρνητήρια. Και φυσικά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε τη ρινίτιδα αυτή, για ποιο λόγο συμβαίνει. Μήπως υπάρχει ένα αλλεργιογόνο το οποίο είναι αυτό που θα προκαλέσει τα συμπτώματα. Μήπως είναι ένα αλλεργιογόνο το οποίο υπάρχει στην ατμόσφαιρα, υπάρχει μήπως στο στρώμα μας μέσα ή στα μαξιλάρια μας, τα οποία είναι μέσα εκεί πέρα κρύβονται τα αρκάρια της κόμης, που πιστεύω να έχουμε ακούσει κάποιοι. Και αν δεν έχουμε ακούσει, πρόκειται για κάποιους μικροσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι αυτοί βρίσκονται κατά εκατομμύρια τόσο στα παπλώματα, τόσο στα στρώματά μας, τόσο και στα μαξιλάρια μας. Ακόμη και το πιο καθαρό σπίτι. Και καινούργια πάπλωμα να πάρετε και καινούργια στρώμα να πάρετε, μετά από 15 μέρες έχει γεμίσει. Και είναι λογικό αυτό, γιατί τα ακάρεα συντηρούνται από εμάς, όπου όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ξυνόμαστε, παίρνουμε κάποια κυταράκια στην επιφάνεια του στρώματος και εκεί πέρα αυτή είναι η τροφή τους. Οπότε λοιπόν, αναγκαστικά και στρώμα να αλλάξουμε, μετά από 15 μέρες, ή θα πρέπει να ξαναλλάξουμε, θα πρέπει να κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Κάτι το οποίο δεν είναι πάντοτε τόσο εύκολο. Ή τέλος πάντων δεν είναι και οικονομικά συμφέρον. Έτσι. Και επιπλέον θα ήθελα να πω ότι από τη στιγμή που έχουμε μια αλλεργική ρινίτιδα, τις περισσότερες φορές αυτή μπορεί να είναι και είτε μια ήπια, να έχουμε 2-3 φτερνίσματα την ημέρα. Μπορούμε όμως να έχουμε και αυτές που λέμε ρηπές φτερνών, δηλαδή να φτερνιζόμαστε 6-7 φορές συνεχόμενες, όπου εκεί πέρα πιθανόν είναι ένα αλλεργιογονικό αίτιο, το οποίο αυτό να μας ερεθίζει καθημερινά και να μας τσιγκλάει, ας το πούμε, την αντίστοιχη, η οποία φυσιολογικά αντιδρά με το πταγό, με το φτέρνισμα. Πώς όμως θα δούμε αν ο άλλος έχει μια αλλεργική ρινίτιδα ή έχει μια αλλεργία? Εύκολα. Αυτό γίνεται μέσα σε 20 λεπτά. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι, εδώ πέρα βλέπουμε το αντιγράφι, δηλαδή το κομμάτι του χεριού από τον απρόνα μέχρι τον γραφό, στο οποίο εμείς βάζουμε κάποιες γραμμούλες. Σε κάθε μια γραμμούλα βάζουμε και από μια σταγονίτσα. Η κάθε μια σταγονίτσα αντιστοιχεί σε μια διαφορετική ουσία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και στο περιβάλλον του ασθενού. Αρχικά βέβαια προέχει να πάρουμε ένα καλό ιστορικό από τον ασθενή μας, γιατί ανάλογα με το σε τι είναι αλλεργικός κανείς ή που πιστεύουμε εμείς ότι υπάρχει στο περιβάλλον του, θα κάνουμε και τα αντίστοιχα τεστ. Εννοείται βέβαια ότι υπάρχουν κάποια σταθερά αλλεργιογόνα που βάζουμε, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να μιλάμε με κάποιες οδηγίες, με κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες. Από την Ευρώπη λοιπόν, πέραν από τους θεσμούς, έχουμε και κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες μας ορίζουν τι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να είναι το στάνταρ που θα βάλουμε. Και από εκεί και πέρα εξατομικεύεται για τον κάθε ασθενή. Οπότε λοιπόν υπάρχουν κάποιες ουσίες, συνήθως είναι 40 με 50 ουσίες που βάζουμε, και οι οποίες από αυτές βάζουμε μία-μία σταγονίτσα σε κάθε μία από αυτές τις γραμμούλες και μετά κάνουμε ένα μικρό τσίλιμα. Μη φανταστείτε κάτι τρομερό, είναι απλά ένα μικρό μυγμό, ο οποίος θα μας δώσει την εξής πληροφορία. Κάνοντας ένα μικρό τσίλιμα, βάζουμε ίσα-ίσα ένα μικροσωματίδιο, αν θέλετε, από αυτή την ουσία, μέσα στην επιδερμίδα του σώματος, και γι' αυτό λέγονται και επιδερμικές δοκιμασίες. Και εδώ πέρα θα κάνουμε μια αναπαράσταση, μια προσομοίωση, αν προτιμάτε, του τι συμβαίνει στη μύτη μας. Απλά θα το κάνουμε πάνω στην επιφάνεια του δέρματος, κάτι το οποίο θα είναι ορατό και από εμάς και από εσάς. Και που μεταγενέστερα αυτό που θα έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το περίγραμμα αυτού, να το αποτυπώσουμε στο χαρτί, να μετρήσουμε το εμβαντό του και τις διαστάσεις του. Και η ανάπτυξη αλλεργίας, το πόσο αλλεργικός δηλαδή είναι κανείς, είναι ανάλογο των διαστάσεων των ασθενών εδώ πέρα των ουσιών. Έτσι όπως έχουν εμφανιστεί. Θα δημιουργήσουμε δηλαδή μυστερικά κάποιους κομφούς, οι οποίοι μετά από μισή ώρα δεν θα υπάρχει τίποτα. Οπότε λοιπόν αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος, γρήγορος και εύκολος, για να μπορέσουμε να δούμε σε τι είναι κανείς αλλεργικός. Είπα προηγουμένως, έχει σημασία το ιστορικό. Γιατί θυμάμαι μια κοπέλα η οποία είχε αρκετά χρόνια την τυρανιστή, δεν τη είχαν βρει, είχε κάνει και τεστ. Δεν τη είχαν βρει σε τέτοια αλλεργία. Και αυτό που έλεγε και εκείνη είναι ότι πάντοτε όταν πήγαινε έξω στη φύση είχε συμπτώματα ρινίτιδας. Εν τέλει αυτό που δεν είχε καταλάβει κανένας μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ότι η κοπέλα πήγαινε στη φύση, αλλά πήγαινε να κάνει υπασία. Οπότε δεν είχε σκεφτεί να κάνει κάτι άλλο. Το οποίο τελικά είχε αλλεργία στο επιθύλιο του αλόγου και φυσικά εκεί πέρα επειδή έκανε και επαγγελματικά μετά υπασία. Χρειάζεται να κάνουμε αυτό που λέμε και θα πούμε μετά, την αποδιαστητοποίηση. Οπότε λοιπόν, κανείς χρειάζεται να πάρει ένα καλό ιστορικό πριν προβεί σε οποιαδήποτε διαδικασία να κάνει τεστ. Ακολούθως φυσικά, ανακαλύψαμε τι μας πειράζει. Ποια είναι η θεραπεία? Η πρώτη θεραπεία φυσικά είναι να δώσουμε στον ασθενή μας τη δυνατότητα άμεσα να ανακουφιστεί από τα συμπτώματα που τον τυρανούν.
Οπότε θα δώσουμε εμείς αντισταμινικά, μπορούμε να δώσουμε σπρέι κορτιζόνης μέσα στη μύτη και εφόσον εξακριβώσουμε φυσικά το έγχειρο, μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να κλειστούμε σε μια γυάλα, να πάρουμε μια σκάφαντα και να είμαστε σαν τους αστροναύτες, ή και να κάνουμε μια αποφυγή αντιπλογόνων, όταν φυσικά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, όπως καταλαβαίνουμε. Γιατί τα κάρια της πόλης τα οποία είναι στο στρώμα μας, η υγεία την οποία εμείς αναπνέουμε, ακόμη και αρνητικά να κλείσουμε τα πατζούρια μας, ο αέρας που θα πούμε από κάπου μπαίνει. Και αναγκαστικά, αν σκεφτείτε λίγο, πριν από λίγους μήνες είχαμε τη σκόνη από τη Σαχάρα. Η σκόνη από τη Σαχάρα διέσχισε όλη τη Μεσόγειο και έφτασε και μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη. Που ο κόμπος της σκόνης είναι χίλιες φορές μεγαλύτερος από τον κόμπο της γης. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι εμείς μπορούμε να πούμε λίγη αλλεργία π.χ. στον ανθό της ελιάς, δεν χρειάζεται να έχετε εσείς την ελιά έξω από το σπίτι σας, γιατί ο ανθός της ελιάς φυσικά δεν πρέπει να πάει να φανάρει και να ψάχνει να βρει εσάς, αλλά μπορεί να μεταφερθεί πάρα πολύ εύκολα από οποιαδήποτε περιοχή. Μάλιστα μπορεί να φτάσει μέχρι 450 χιλιόμετρα, λένε, υπό πολύ απλές συνθήκες. Οπότε λοιπόν, είναι σχετικά δύσκολο να αποφύγουμε τα αλλεργιογόνα, αν και θα πούμε μετά κάποιους βασικούς τρόπους που μπορούμε να τα αποφύγουμε. Εκεί που γίνεται σχετικά εύκολο είναι αν έχουμε μια αλλεργία σε ένα επιθύλιο ζώο, όπως μπορεί να είναι η κοπέλα με το άλογο, ή μπορεί να έχει κάποια αλλεργία στη γάτα ή στο σκύλο του. Ωστόσο όμως για τη γάτα, γιατί θα μπορούσε να δει κανείς να διώξει το σκύλο του ή να μην ξαναπάει για πασία, οπότε δεν ξυντώματα. Ωστόσο όμως με τη γάτα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί υπάρχει μια μελέτη από τη Σουηδία, όπου στη Σουηδία, όπου τα πράγματα εκεί πέρα λειτουργούν λίγο διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα. Σε μια μελέτη λοιπόν που έγινε, μελέτησαν τι έχει σκόνη στους παιδικούς σταθμούς της Σουηδίας. Πήραν λοιπόν και μετρήσαμε τη σκόνη από τους παιδικούς σταθμούς, τους περάσαμε από το μικροσκόπιο και αυτό που ανακαλύψαν είναι ότι το 25% της περιεκτικότητας της σκόνης που υπήρχε μέσα στους παιδικούς σταθμούς περιείχε επιθύλιο γάτας. Όταν οι γάτες απαγορεύονται φυσικά στους παιδικούς σταθμούς. Και αυτό γιατί? Γιατί το επιθύλιο της γάτας είναι αρκετά ισχυρό και επειδή και το σαλιοδιό τρίχωμα κολλάνε πάνω στα ρούχα μας, τα παιδάκια τα οποία παίζανε κάτω στο πάτωμα τα μεταφέρανε από το σπίτι και αυτά τα 5 παιδάκια στα 15 που είχε μέσα από το παιδικό σταθμό δεν ήταν ικανό για να μεταφέρει αυτό το ποσοστό των αλλεργιογόνων μέσα στο χώρο εκείνο. Και φανταστείτε, γιατί εγώ είπα στην αρχή ότι είναι σχετικά εύκολο να αποφύγουμε ένα ζώο. Αλλά όταν το παιδάκι που έχει κάτω στο σπίτι του χαρτί και θα παίξει στο σπίτι μας ή στον παιδικό σταθμό, δεν το βάλουμε στο δίμα στον παιδικό σταθμό για αυτόν τον λόγο. Άρα κάποιες φορές δεν είναι τόσο εύκολο. Και κάποιες φορές μπορεί να νομίζουμε εμείς, μα οκ, τη γάτα μπορεί να την αποφέρω. Δεν έχω κουβάλει στο περιβάλλον. Και το λέω αυτό γιατί είχε τύχει σε ασθενή μου, όπου το παιδί πήγαινε στο σχολείο και είχε προβλήματα μόνο όταν ήταν στο σχολείο. Και τελικά αυτό που καταλάβαμε είναι ότι είχε γάτα ο διπλανός του. Οπότε λοιπόν χρειάζεται εκεί πέρα μεγάλη αξία να δώσουμε στο ιστορικό που παίρνουμε από τον κάθε ασθενή και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να ασχολούμαστε αρκετή ώρα με τον κάθε έναν άνθρωπο. Φυσικά, όπως είπα για την αποφυγή των αλλεργιογόνων, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Πέραν του να κλειστούμε έτσι σε ένα σκάφανδο για να είμαστε ναύτες ή να φορέσουμε μασκούλες ακόμη και στα ζωντανά μας ή και σε εμάς, υπάρχουν κάποια φίλτρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κυκλοφορούμε στο εμπόριο. Έχουμε μάλιστα τη δυναμική να σκοτώσουμε μέχρι και το γιο της γρήπης μέσα σε περίπου μία ώρα και να καθαρίσουμε έτσι την ατμόσφαιρα. Αυτά είναι κάποια προσωρινή λύση, απλά να πρέπει να το μεταφέρουμε από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ένα χώρο στο άλλο. Οπότε είναι σχετικά δύσκολο. Όπως επίσης μπορείτε να πάρετε κάποια κλινοσκεπάσματα τα οποία είναι ικανά να κρατούν τα αγκάρια μέσα στο στρώμα και να μην τα αφήνουν να βγαίνουν έξω από το στρώμα. Αυτό βέβαια καταλαβαίνει ότι θα παραμένει μια μόνιμη πηγή και σταθερή πηγή το στρώμα, έτσι. Και οκ, εντάξει το στρώμα. Αλλά όταν θα βάλω το σεντόνι από πάνω, δεν μπορώ να βάλω και πάνω το σεντόνι άλλο κάλυμα, γιατί πλέον θα είναι σαν να κοιμάμαι πάνω σε μπαλόνι. Οπότε λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολη η αποφυγή. Αυτό που έχουμε μετά βέβαια, που είναι και πιο μόνιμη λύση, είναι η επευαισθητοποίηση ή αλλιώς ανοσοθεραπεία ή η καοπλά εμβόλια που το λέμε εμείς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι καταρχάς μια φυσική μέθοδο. Τι είναι? Αυτή η ουσία που ανακαλύψαμε εμείς ότι μας ενοχλεί, πλέον έχουμε τη δυνατότητα να τη χορηγούμε στον κάθε έναν ασθενή σε σταδιακά αυξανόμενη δόση, μέχρι πλέον να πάψει να μας ενοχλεί. Είναι δηλαδή μία δυνατότητα που παρέχουμε εμείς στον οργανισμό να αναπτύξει έναν ειδικό τρόπο να συνηθίσει πλέον τα αλλεργιογόνα της ατμόσφαιρας και πλέον αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει είτε με ενέσεις στο ιατρείο είτε ακόμη και με σταγόνιση κάποια
από ό,τι στο σπίτι σας. Και εδώ πέρα βλέπουμε το εξής. Εδώ πέρα είπαμε ότι κάνουμε τα δερματικά τεστ. Εδώ πέρα σας δεν φαίνεται και τόσο καλά, είναι λίγο σκοτεινές από ό,τι βλέπω έτσι που προκύπτουν εδώ στο projector. Ωστόσο, θα δούμε εδώ πέρα και τα χέρια ενός παιδιού, το οποίο θα δούμε εδώ είναι το ένα το χέρι και εδώ είναι το άλλο. Έχει σχεδόν, το έχουμε κάνει 44 ουσίες βλέπω εδώ πέρα. Έχει σχεδόν σε όλα αλλεργία, εκτός από αυτά τα δύο. Έχει κάνει απευαισθητοποίηση και βλέπουμε, για παράδειγμα, πάρτε αυτά εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα και αυτό είναι ένα δεύτερο, το οποίο βλέπετε ενώνεται μεταξύ του. Δεν μπορούμε καν να το διαχωρίσουμε. Βλέπουμε λοιπόν πώς ήταν αυτό και μετά από ένα χρόνο βλέπουμε ότι και τα δύο το από δύο σελίδες κολλάνε σε μία σελίδα τα τεστ και όχι για 10-15 γράμματα. Έτσι. Αλλά θα δούμε ότι για παράδειγμα αυτό εδώ πλέον διαχωρίζεται επαρκώς το ένα από το άλλο και έχει σαφώς μειωθεί. Έχει μια βελτίωση πάνω το 65% μέσα σε ένα χρόνο. Η νοσοθεραπεία είναι μια διαδικασία που βαστάει λίγο καιρό. Δεν είναι κάτι που πηγαίνει σε μία νύχτα. Αλλά αν σκεφτείτε ότι τις περισσότερες αλλεργίες έχουν για χρόνια και που συνήθως έρχονται για να καθίσουν και να τις έχουν σχεδόν για πάντα, η ανοσοθεραπεία είναι μια διαδικασία που βαστάει περίπου 3 με 5 χρόνια. Οπότε κανείς θα πρέπει να επιλέξει λίγο σοφά εξ αρχής μαζί με τον αλλεργιολόγο του στο τι θα αποφασίσει. Και η απευαισθητοποίηση έχει να κάνει με το εξής. Είπαμε ότι είναι μια φυσική μέθοδος εκγύμνασης. Όπως λοιπόν εμείς θα πάμε και θα προπονηθούμε στο γυμναστήριο ή έξω στην εξοχή για να γυμνάσουμε το μυϊκό μας σύστημα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή την αντοχή. Γιατί αν πάω ξαφνικά να πάω για το μαραθώνιο, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι μετά από 500 μέτρα να πέσω κάτω ξερός. Θα πρέπει λοιπόν να προπονηθώ για να το κάνω αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν είναι, γι' αυτό το λόγο μπορείτε εσείς να σηκώσετε 150 κιλά μέσα σε 3 μήνες. Απάντηση είναι όχι. Δεν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό χρειάζεται το χρόνο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκπαιδεύσουμε το ίδιο μας το νοσοποιητικό. Και από εκεί που έχει μια στρεβλωμένη απάντηση, μια λάθος απάντηση, το ξαναφέρουμε στον σωστό δρόμο. Οπότε θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, είναι μύθος ή πραγματικότητα, είναι φυσιολογικό να έχουμε ταρμούς, κρεμίσματα το πρωί που ξυπνάμε, και αν δεν στον κόπο, θα δώσω εγώ την απάντηση. Είναι μύθος, δεν είναι φυσιολογικό το πρωί που θα ξυπνήσουμε, και αυτό γιατί υπήρξε ένα άτομο προηγουμένως που μου λέει, μα ξέρεις κάτι, έχω τον άνθρωπο ο οποίος κάθε πρωί ξυπνάει και νομίζει ότι έχει κρυώσει. Μου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έχει συμπτώματα. Δεν είναι φυσιολογικό λοιπόν να φτερνιζόμαστε κάθε πρωί. Εκεί πέρα υπάρχει ένας αλλεργιογονικός παράγοντας που θα το προκαλέσει. Και συνήθως τα συμπτώματα εμφανίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες ή το σούρμο, γιατί αυξάνει η γυρεοφορία. Δηλαδή ανάπτυξη γύρων από τα φυτά, αν πρόκειται για κάποιον ασθενή ο οποίος έχει αλλεργία στα φυτά. Οπότε λοιπόν είναι λογικό να εμφανίζονται συμπτώματα λόγω της αλλεργίας και όχι γιατί μπορεί να έχει κρυώσει ή αντίστοιχα γιατί είναι απλά φυσιολογικό το πρωί όλοι ξυπνάνε και έχουν φτερνίσματα. Κάποιος ο οποίος έχει συμπτώματα δεν είναι φυσιολογικό να τα έχει. Και αυτό καλό είναι να τα σταματήσει και να αποκτήσει κανένα την ποιότητα ζωής που όλοι δικαιούμαστε. Η αλλεργική ρινίτιδα θεραπεύεται. Η απάντηση είναι ναι. Έχω τη δυνατότητα να τη θεραπεύσω την ρινίτιδα, την αλλεργική. Γι' αυτό πολλές φορές λέω στους ασθενείς μου ότι θα είσαι τυχερός αν είναι αλλεργική η ρινίτιδα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε να τη θεραπεύσουμε. Αν έχει φαρμακευτική ρινίτιδα ή ορμονική ρινίτιδα, είναι κάτι το οποίο το παντρεύεσαι. Δεν θα μπορέσει εύκολα τουλάχιστον να το αποκολληστεί. Και εφόσον έχουμε την αλλεργική ρινίτιδα, υπάρχει και η επέκταση αυτής της νόσου προς το κατώτερο αναπνευστικό και τη δημιουργία πλέον του άσθματος. Όπου το άσθμα είναι ουσιαστικά η προέκταση της ρινίτιδας προς τους κατώτερους αραβωγούς, δηλαδή προς τους πνεύμονες, όπου και εκεί πέρα είναι μια χρόνια θερμονή, η οποία αυτό που θα δημιουργήσει είναι να έχουμε συμπτώματα με βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, η δυσκολία στην αναπνοή λέγεται και δύσμια, και την εμφάνιση του λεγόμενου συρρυγμού, αυτό δηλαδή που λένε και πάρα πολύ σαν γατάκια. Αυτό το ένα τέτοιο πράγμα, αυτό γι' αυτό λένε πολύ ασθημένο. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που δημιουργείται και συμβαίνει κυρίως τις νυχτερινές ώρες ή νωρίς το πρωί. Αυτά τα επεισόδια βέβαια έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι κλείνουν οι βρόνχοι μέσα στους πνεύμονες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα και όταν εμείς δίνουμε κάποια αγωγή, την οποία θα δούμε βέβαια ποια είναι αυτή η αγωγή, μπορούμε να έχουμε μια αναστρεψιμότητα, δηλαδή να φτιάχνουμε σωληνά για όσο διακούν τα φάρμακα. Μεταγενέστερα όμως θα ξαναδημιουργηθούν τα συμπτώματα. Πόσο συχνό όμως είναι αυτό, είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Πάνω από 300 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας αυτή τη στιγμή παγκοσμίως πάσχουν από βροχικό αλλεργικό άσθμα. Εκ των οποίων αυτοί θα προσθεθούν άλλα, σε αυτοί μάλλον προσθεθούν άλλα 100 εκατομμύρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, μέχρι το 2025. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε 400 εκατομμύρια ασθηματικούς ασθενείς παγκοσμίως. Από αυτούς λοιπόν σήμερα έχουμε 239.000 θανάτους
ετησίως. Είναι αστρονομικό το νούμερο. Και μιλάμε και για σύγχρονες κοινωνίες, έτσι. Και μιλάμε για σύγχρονη κοινωνία έχουμε. Και εδώ έχουμε αντίστοιχες στατιστικές. Και στη Σουηδία έχουμε. Έτσι. Και αυτό φυσικά δεν είναι μονάχα ασθενείς. Και λοιπόν σήμερα δυστυχώς έχουμε αρχίσει και κοιτάμε και το οικονομικό κομμάτι. Είναι ότι έχουμε λοιπόν ένα ετήσιο κόστος το οποίο είναι 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλο το νούμερο αυτό. Γι' αυτό κανείς θα πρέπει να κατανοήσει εξ αρχής για τον βαθμό επικινδυνότητας του να αναπτύξει κανείς άσθημα, το οποίο έχει να κάνει με την ποιότητα και την υγεία του ασθενούς, αλλά και το οικονομικό κομμάτι που να αρχίσει να κοιτάνε πλέον στο οικονομικό επιτελείο του Υπουργείου. Πώς καταλαβαίνουμε αν έχουμε όμως άσθημα? Το πρώτο είναι να έχουμε τα συμπτώματα. Γιατί αν είμαστε μια χαρά, δεν έχει λόγο να πάμε στον γιατρό. Αν όμως έχουμε και αρχίσει να αναγνωρίζουμε κάποια από αυτά τα συμπτώματα, τότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε τη διαδικασία της σπυρομέτρησης. Η σπυρομέτρηση είναι μια εύκολη διαδικασία. Συνδέουμε τον υπολογιστή με ένα ειδικό σπυρόμετρο. Υπάρχουν πλέον προγράμματα που περνάμε στον υπολογιστή. Παλιότερα τα σπυρόμετρα ήταν περίπου σαν περίπτερα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα μεταφέρουμε. Τώρα χωράνε μέσα σε ένα λάπτοπ, το έχουμε στην τσάντα μας και πάρα πολύ εύκολο να μεταφέρουμε κιόλας. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι αυτό εδώ πέρα το ακροφύσιο, ένα πιστόμιο, το οποίο είναι μια κλίση. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα με ένα συγκεκριμένο τρόπο φυσάμε μέσα από εδώ και βλέπουμε ότι βγαίνουν κάποια διαγράμματα, τα οποία όπως είναι η κάρτα καυσαερίων, που εκεί πάμε το αυτοκίνητό μας, δεν αυτόμαστε πάνω στο γιατρό. Θα δούμε λοιπόν ότι μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν κάποιες βλάβες στην λειτουργία του πνεύμονα που μπορούν να αναγνωριστούν ακόμη και χρόνια πριν εμφανιστούν σε μια απλή ακτινογραφία θόρακος. Και το κυριότερο, χωρίς ακτινοβολία. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη διαγνωστική αξία και υπάρχει τη λεγόμενη σπυρομέτρηση προ και μετά λόγω διαστολής. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε μια σπυρομέτρηση, μετράμε κάποιους παράγοντες, κάποιες παραμέτρους, δίνουμε, εφόσον έχουμε αυτήν εδώ πέρα την εικόνα με τα διαγράμματα και κάποια νούμερα φυσικά που μας δίνει, που ξέρουμε εμείς πώς να τα ερμηνεύσουμε, δίνουμε μετά βροχοδιαστατικό, ένα σπρέι δηλαδή, ισπνόμενο, και μετά από 15 λεπτά επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και βλέπουμε αν υπάρχει μεταβολή. Γι' αυτό μίλησε σε μια προγενέστερη διαφάνεια, αν υπάρχει αναστρεψιμότητα. Δηλαδή, αν εγώ βρω μια βλάβη να υπάρχει, δίνω εγώ το σπρέι. Στα 15 λεπτά φτιάχνει αυτό. Οπότε, αν φτιάχνει, εγώ ξέρω τι φάρμακο να δώσω και τι δοσολογία από αυτό το φάρμακο να δώσω. Οπότε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το πράγμα. Ανακαλύψαμε ότι έχουμε άσθημα. Είναι αλλεργική αιτιολογία όμως. Γιατί υπάρχει και το μη αλλεργικό άσθημα, το ιδιοπαρθές. Για αυτό που λέμε το μη αλλεργικό. Παλιότερα το λέγανε ενδογενές, παράγει ο οργανισμός μας. Και το αλλεργικό ονομαζόταν εξωγενές. Αυτό λοιπόν πάλι με την ίδια διαδικασία, πάλι κάνουμε τα τσιπηματάκια αυτά εδώ πέρα, που είπαμε προηγουμένως, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στην κυρία, όπου μέσα σε 20 λεπτά, αν είναι θετικά, θα δούμε όπως αυτό το παλικάρι εδώ πέρα, ότι έχουμε θετικοποιηθεί, είμαστε προσάλλευτο, γνωρίζουμε πια ποιο είναι το έγκλημα, οπότε από εκεί και πέρα έχουμε εμείς τη δυνατότητα επιλογής στη θεραπεία. Δεν είναι μονόδρομος όταν μάθουμε να ζούμε με το άσθημα μας. Ποιος είναι ο στόχος που έχουμε εμείς στο άσθημα και τι θα πρέπει εμείς να κάνουμε με τη θεραπεία μας? Ο στόχος μας είναι ο έλεγχος του άσθηματος. Θα πρέπει εμείς με κάποιον τρόπο να ελέγξουμε τους ασθενείς μας. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να έχουμε μία μείωση των συμπτωμάτων, μία βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, μείωση των εξάσεων του άσθματος, που συνεπάγεται μείωση των επισκέψεων των νοσηλευτών, να μην έχουμε νοσηλείες και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής. Με λίγα λόγια δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο του άσθματος. Και από εκεί και πέρα έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε με ένα απλό σπρέι, να δώσουμε δηλαδή ένα σπρέι το οποίο σε περίπτωση ανάγκης άμεσα να αναπτυχθεί ο ασθενής μας. Και για πιο μακροχρόνια βέβαια θεραπεία, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να δίνουμε σπνές οι οποίες δεν θα έχουν μονάχα προκαταστατικό, αλλά θα έχουν μέσα και λίγο κορτιζόνη, εισπνιόμενη, η οποία αυτή μειώνει την αλλεργική φερμονή, ενώ πάμε και άλλα φάρμακα όπως είναι τα αντιλεκτροκυένια, η κορτιζόνη και η θεοφυλλίνη. Όλα αυτά είναι είτε σιρόπια είτε χαπάκια τα οποία αμφισβολούμε για τον έλεγχο του άσθματος. Ωστόσο όμως αυτό είναι μια συμπτωματική θεραπεία. Ούτε λόγος δεν γίνεται για τη θεραπεία του αιτίου. Αυτό είναι ότι εγώ ανακουφίζω το σύμπτωμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση που είναι το άσθημα από άσκηση.
Όταν έλεγα στην αρχή για τις λειτουργίες της μύτης, έθεσα το κομμάτι ότι έχουν την αντίγραψη, καθώς επίσης και τη θέρμανση του αέρα στους 37 βαθμούς. Πολύ σημαντικό αυτό που πλέον γνωρίζουμε. Γιατί πλέον έχουμε δει ότι όταν ο αέρας μπαίνει και είναι ξηρός και δεν έχει την θερμοκρασία αυτή, ναι, αλλά είναι παγωμένος, τότε δημιουργεί μια αντίδραση μέσα στους βρόχους, μέσα στους πνεύμονες, η οποία αυτή δημιουργεί συμπτώματα άσθματος. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως στους αθλητές. Και αυτό ήταν μια μεγάλη ευκαιρία που είχα όταν μελέτησα, ήμουν ο αλλεργός στην ομάδα που μελέτησαμε το άσθμα στην Ολυμπιάδα των Ολυμπιονικών που πήγαν στο Πεκίνο. Και εδώ πέρα βλέπουμε την Τζουμελέκα, την Αθανασία. Εδώ πέρα αυτό δεν έχει και από μένα. Οκ. Εν πάση περιπτώσει, για να δω, μπορώ να το ρυθμίσω από εδώ, συγγνώμη. Ωραία. Και βλέπουμε εδώ πέρα την Αθανασία Τζουμελέκα. Το λέω ακόμα και το έχει παραδεχθεί δημοσίως ότι έχει άσθμα. Έχουμε τη δυνατότητα ακόμη και ασθματικός να είναι ασθενής, να γίνει όχι απλά αθλητής, όχι απλά πρωταθλητής, να γίνει Ολυμπιονίκης. Έτσι. Αυτό όμως υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, υπό κατάλληλες συνθήκες και με σωστή ιατρική φαρμακευτική αποδοχή. Γιατί μπορούμε εμείς να μειώσουμε και να εξαφανίσουμε τα συμπτώματα του άσθματος. Καθώς επίσης έχουμε και κάποια μικρά τρίκ που κάνουμε που έχει να κάνει με τον χρόνο προθέρμανσης. Όπου υπάρχει μια ιδιαίτερη διαδικασία που βάζουμε αυτούς τους ασθενείς να κάνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μια συγκεκριμένη μεθοδολογία προθέρμανση και που μετά να μην εμφανίζουν τέτοιου είδους συμπτώματα. Φυσικά βέβαια υπάρχει η φαρμακευτική φαρέτρα που μιλάμε εμείς για να μπορέσουμε να κάνουμε τους ασθενείς να αποδίδουν στο 100% αυτό που πρέπει να δώσουν, σαν να μην έχουν κανένα απολύτως σύμπτωμα. Γεννώντας λοιπόν λίγο πίσω, θα πω ότι στα αλλεργιογόνα ή θα πρέπει να κλειστούμε έτσι. Εδώ πέρα βλέπουμε και μερικά από τα φίλτρα αυτά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, που μπορούν να μειώσουν την παρουσία των αλλεργιογόνων στην ατμόσφαιρα. Και βέβαια μπορούμε να πούμε και στη διαδικασία της αποκαιστοποίησης, στην περίπτωση του άσθματος, όπου εκεί πέρα μαθαίνουμε ξανά το να χτυπάμε το πρόβλημα στη ρίζα και να μην δίνουμε μονάχα την αναπτυστική θεραπεία. Φανταστείτε δηλαδή το εξής. Αν πάρουμε μια βάρκα που έχει μια τρύπα μέσα, υπάρχει πιθανότητα να σας δώσουμε ένα κουβάν εδώ, μια τρύπα νερού και να βγάλει το νερό έξω. Ωστόσο όμως η τρύπα θα παραμένει. Η λογική λέει ότι, OK, πάρε το κουβά, βγάζε το νερό και την φυλάξει, αλλά πάρε τα μέτρα και κλείσε την τρύπα. Αλλιώς θα πρέπει να είσαι συνεχώς με το ένα χέρι στο κουμπί και με το άλλο χέρι στο κουβά. Κάπως έτσι λοιπόν θα πρέπει να ισορροπήσουμε. Και υπάρχει και ένα άλλο βέβαια εμβόλιο που κυκλοφορεί πλέον εδώ και 10 χρόνια στην Ελλάδα. Το οποίο είναι η αντι-IGF, είναι ουσιαστικά λέει το αντίδοτο και το αντίσωμα αυτό που μεσολαβεί τις αλλεργίες. Το οποίο και αυτό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μας δίνει τη δυνατότητα μέσα σε 4 μήνες να έχουμε μια εξαιρετική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας και είναι και αυτό ένα από τα όπλα που έχουμε πλέον στη φαρέντα μας. Οπότε είναι φυσιολογικό να πηγαίνει κάποιος να αθλείται ή το βράδυ να ξαπλώνει. Όχι. Στην άσκηση. Αυτό που ζητάμε από τους πνευμονές μας είναι να δουλέψουν το κάτι της παραπάνω. Οπότε λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι εν δυνάμει ασθματικός και απλά δεν το έχει φανεί ακόμα, θα φτάσει σε ένα σημείο που λίγο θα ξεπεράσει τα όρια του, τότε θα αρχίσει να εμφανίζει τα συμπτώματα αυτά. Οπότε δεν είναι φυσιολογικό να βήχουμε όταν εμείς αθλούμαστε. Θα πρέπει να μην βήχουμε και θα πρέπει να κάνουμε τον οργανισμό μας να φτάσει σε αυτή την κατάσταση που δεν θα βήχει. Και επίσης δεν είναι φυσιολογικό να ξαπλώνουμε να βήχουμε. Ή το πρωί να ξυπνάμε. Και αυτό γιατί εκεί πέρα μας περιμένουν τα εκάρια που είπαμε προηγουμένως, τα οποία μπορούν να μας προκαλέσουν τα συμπτώματα. Οπότε λοιπόν τι κάνουμε, το αλλεργικό άσθμα θεραπεύεται. Ναι, μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Γιατί έχουμε στη φαρέτρα που κουβαλάμε τόσο την ανοσοθεραπεία και την αποκαιστοποίηση, όσο και την ανοσοτροποποίηση που είπαμε στο τέλος με το αντίστοιχο αυτό το ειδικό, το οποίο μπορούμε να δοκιμάσουμε να θεραπεύσουμε το αίτιο και όχι απλά το σύμπτωμα. Καλά τα λέμε τώρα. Ωστόσο όμως τι σημαίνει αν είναι κανείς αλλεργικός. Αυτό θα μεταφερθεί στα παιδιά του. Ή εγώ τη μάνα μου αλλεργική, θα γίνω κι εγώ αλλεργικός. Η απάντηση λοιπόν έρχεται από τις μελέτες, οι οποίες αυτό που μας έχουν αναδείξει πλέον είναι ότι αν έχουμε ένα γονιό που έχει μια οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας, τότε το οποιοδήποτε παιδί έχει πιθανότητα 40% να αναπτύξει μια οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας. Τι σημαίνει αυτό. Έχει να μάθει, για παράδειγμα, φαρμακευτική αλλεργία.
Το γεγονό ότι μόνο εμφανιστική αλλεργία δεν σημαίνει ότι και το παιδί πρέπει να έχει εμφανιστική αλλεργία. Μπορεί να εμφανίσει έξερμα ή ατοπική δερματίτιδα. Ή μπορεί να εμφανίσει κλήρωση, ή μπορεί να εμφανίσει ρινίτιδα. Η πιθανότητα για να το αναπτύξει αυτό είναι επιπλέον 40%. Εάν έχουμε τώρα δύο γονείς με αλλεργία, δηλαδή μαμά με φαρμακευτική αλλεργία και μπαμπά που μπορεί να έχει αλλεργικό άσθμα, τότε το παιδί έχει 60% πιθανότητες να αναπτύξει μια οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας. Και αν έχουμε και τους δύο γονείς με την ίδια αλλεργία, δηλαδή να έχουν και οι δύο γονείς αλλεργική ρινίτιδα, τότε οι πιθανότητες να αναπτύξει το παιδί τους αλλεργία είναι 70-80%. Και εκεί πέρα δεν είναι μόνο να αναπτύξει μια οποιαδήποτε μορφή αλλεργίας, κατά 70-80% θα έχει και αυτό αλλεργική ρινίτιδα. Άρα λοιπόν, πολύ μεγάλη βάση δίνουμε και στην κληρονομικότητα, η οποία σε συνάρτηση με το περιβάλλον και αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ο δυτικός τρόπος ζωής, η αλλαγή αυτή που έχουμε πλέον στις κατοικίες, όπου πλέον έχουμε απομακρυνθεί από το παλιό αγρόκτημα που ήμασταν στο εξωτερικό μας ή στο χωριό μας, οι καινούργιες διατροφικές συνήθειες, το άγχος και η καθαριότητα που είπα προηγουμένως, αυτές είναι που θα συνδυαστούν και θα μας δημιουργήσουν μία εικόνα αλλεργίας. Και επειδή σωστά ο βαρτικός έλεγχος κάποιες φορές είναι απλά αδύνατος, θα πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς το πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε. Γιατί υπάρχει μία λεγόμενη ατοπική παρέλαση ή αλλιώς αλλεργική πορεία ενός ασθενούς. Όπου όπως είναι το ντόμινο που βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι ξεκινάμε συνήθως τα παιδάκια, θα δούμε αυτό, και μάλιστα είναι περίπου το 1/3 παιδάκια ενώ την ηλικία των 2 ετών θα βγάλει ατοπική δερματίτιδα ή αλλιώς έξεμα. Και καλό όλους μας, όσοι έχουν παιδιά ή ανήψια, τους πάνω παιδιά τα οποία είναι μέχρι 5 ετών, να πάνε να δουν λιγάκι στα ποδαράκια τους πίσω στις γαβούλες, αν έχουν ξηροδερμία. Χαϊδεύοντας λίγο το ποδαράκι του παιδιού, θα δούμε ότι έχει μια υφή σαν να φτιάχνει στο κεφαλάκι της καρφίτσας. Κάποιες μικρές βλακτίδες που τις λέμε εμείς, κάποια πολύ μικρά κομματάκια. Και επίσης αν έχει ξηροδερμία, θα δούμε ότι έχει ασπρίζει λίγο το δέρμα. Αυτό κάποιες φορές οι περισσότεροι, ακόμη και έμπειροι συνάδελφοι, μας διαφέρει. Και είναι λάθος. Γιατί το δέρμα είναι η ασπίδα του οργανισμού μας. Αυτό μας προστατεύει το εσωτερικό μας οργανισμό από το εξωγενές περιβάλλον. Το δέρμα λοιπόν που θα έχει ξηροδερμία, με λίγα λόγια από το τοπική δερματίτιδα ή έξερμα, έχει κάποιες ρογμές, κάποιες βλάβες που γίνονται στη θέση με τον τρόπο που σας είπα. Και μπορεί να συμβεί εκτός από πίσω τις γαβούλες, μπορεί και στις καρδιακές επιφάνειες, δηλαδή εδώ πέρα στους αγώνες και πίσω τα γόνατα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν τι γίνεται. Από αυτές τις ρογμές μπαίνουν τα αλλεργιογόνα της ατμόσφαιρας, διαπερνούν το δέρμα, αναγνωρίζονται με σφαλμένο τρόπο, δηλώνονται στο νοσοποιητικό σύστημα, το οποίο μεταγενέστερα θα εμφανίσει την αλλεργία. Και από εδώ συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι ότι μετά θα έχουμε μια τροφική αλλεργία. Και εφόσον μετά σιγά σιγά θα αφήσει η ατοπική δερματίτιδα τη θέση της τροφική αλλεργία, σιγά σιγά και η τροφική αλλεργία μπορεί να αφήσει τη θέση της και να αναπτυχθεί η αλλεργική ρινίτιδα. Και ακολούθως το αλλεργικό άσθμα. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλλεργία, όπως χαριτωμένα εδώ πέρα μας λέει ο σκητσογράφος, όπου κάθε εποχή έχει τα προβλήματά της. Μπορεί να είναι ο καύσωνας το καλοκαίρι, μπορεί να είναι οι καθιστικές πλημμύρες στην κόρα, το χιόνι, οι χιονοθύλες και ο παγετός το χειμώνα. Την άνοιξη όμως έχουμε τις αλλεργίες. Και γι' αυτό είναι η εποχή που τις περισσότερες αλλεργίες συμβαίνουν μέχρι τώρα. Είναι οι εποχές που θα ταλανίσουν τον περισσότερο κόσμο από εμάς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι θα πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει αρχικά να μπορέσουμε, έχοντας πλέον τις γνώσεις, να αναγνωρίσουμε αυτά τα συμπτώματα, να μπορέσουμε να τις διερευνήσουμε αυτές τις αλλεργίες, να δούμε αν μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα οποία μας ενοχλούν, να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα και να θεραπεύσουμε το πρόβλημα στο ίδιο το σημείο το οποίο πονά, στο αίτιο του και να προλάβουμε ενδεχομένως την εμφάνιση νέων αλλεργιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το κάνουμε εμείς για να σεβόμαστε και εμάς και εσάς. Σας ευχαριστώ.